φοράει καπέλο, δεν φοράει γυαλιά. Έχει τσάντα, έχει μαύρα μαλλιά. Ποια είναι, ποια είναι. Κυρία, κυρία, κυρία. Η Βασιλική Λιγνού είναι. Στάνταρ, τώρα η Μανούλα έχει παίξει πάρα πολύ δυνατά στη μουσική, ε! Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Έχω πάει και στην συναυλία. Πες μας εσύ τώρα για το δικό σου το look. Εγώ πηγαίνω Μέχικο. Να πας στο Μέχικο, να πας και να περάσεις πολύ όμορφα. Πού πάω όμως. Είναι αληθινή ιστορία, όχι το Μέχικο, είναι αληθινή ιστορία αυτή που λέω όμως. Ωραία. Έχω πάει σε άλλο μέρος με το θείο μου. Είναι γευσιγνώστης καφέ. Έχει δική του εταιρεία καφέ, φρεσκοκόβει τον καφέ. Και εμείς πηγαίνουμε σε μία φάρμα, στο χώρο που δοκιμάζουμε τις ποικιλίες του καφέ, να δούμε ποια θα επιλέξει για την εταιρεία του. Α, και γιατί δεν πήγαμε εκεί που είχατε πάει με το θείο? Γιατί εντάξει, δεν μας άρεσε, έχουμε ξαναπάει εκεί. Α, έχετε ξαναπάει στο ίδιο μέρος, οπότε να μην. Ναι, ωραία. Και είναι και ο Πανελλήνιος πρωταθλητής. Ο θείος μου είναι γευσιγνώστης, πολύ καλός, φιλάκια μου. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θείο σου από τη μαμά ή τον είναι μπά. Από τη μαμά, ξάδερφος, γιατί η μαμά μου είναι μοναχοκόρη, αλλά είναι, οπότε καταλαβαίνεις, είναι πολύ στενός. Πολύ, πολύ στενός. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Για βαθμολογήστε λοιπόν. Ειρήνη μου, πες μου γιατί έβαλες δύο. Λοιπόν, με ενοχλεί το φανελάκι από μέσα. Α, επίτηδες το έβαλα εγώ. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Θα ήθελα για άλλο χρώμα ή να μην υπήρχε καθόλου. Mm-hmm. Κάπως μου το κατεβάζει. Το print από το λάστιχο της τσάντας με το φόρεμά σου που είναι πολύ έντονο, ούτε αυτό βρίσκω μια συνοχή. Αυτό, κατά τα άλλα είσαι οκ. Okay. Άρα, φανελάκι, κλάστιχο, τσάντα. Ναι, και λίγο το η υφή του μπόμπερ. Μπήκα. Μπήκες. Με πιανείς. Αμέ. Σε εννόησα. Χριστιανά, έβαλες και εσύ δύο. Ναι. Κοίτα, γενικά αυτά τα look, τα καουμπόικα τύπου, μου αρέσουν πάνω σου. Στη συγκεκριμένη εικόνα, δεν μ' αρέσει το τζάκετ. Θα μ' άρεσε κάτι άλλο που να... Είχα βάλει ένα μαύρο δερμάτινο και γενικά δοκίμασα αρκετά leather jacket από πάνω, αλλά φαινόταν λίγα για το look. Ναι. Δηλαδή πέρασα από διάφορα στάδια για να καταλήξω σε αυτό το jacket. Ναι, κοίτα, το συγκεκριμένο είναι σαν να μην κολλάει στην υπόλοιπη εικόνα. Ναι. Και δεν μ' αρέσει ούτε με το τοπάκι από μέσα, γιατί είναι κοντινά πράσινα, αλλά το ένα είναι φωτεινό, το άλλο δεν είναι. Mm-hmm. Και ναι. Αυτά. Επίσης πιο λεπτούλικη ζώνη, φαντάζομαι, αν ήθελες να τονίσεις στη μέση, να ήταν πιο λεπτή Α, ζώνη. Α, όχι, ήθελα τέτοια ζώνη. Νικόλ. Δεν μου αρέσει το τζάκετ, καθώς έχει πολύ γυαλάδα, τραβάει πολύ το μάτι, δεν κολλάει τόσο πολύ με τα υπόλοιπα. Με ενοχλεί και εμένα η ζώνη της τσαντούλας και το φανελάκι μου κάνει όχι τόσο άκυρο. Άκομψο. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει. Δεν μου κολλάει Ατέριαστο. Τόσο. Σαν να μην φαίνεται... Πώς να σου πω... σαν να είναι λίγο πρόχειρο μέσα. Μου βγάζει τέλος πάντων κάτι κακό, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Ακριβώς δεν βρίσκω τη λέξη γιατί αυτή. Γιατί θέλεις να βάλεις μια τόσο κακή λέξη. Μπορεί να πεις casual. Υπάρχουν πολύ όμορφες λέξεις γενικά. Ω, μα δεν μου βγάζει casual. Άκομψο, μα είπα πρόχειρο. Είπα πρόχειρο, τώρα σε πειράζει που το είπα casual. Όχι. Δεν το είπα στα αγγλικά. Δεν ψάχνω, σαν ακατάστατο εμένα μου φαίνεται αυτό. Σου κάνει. Ακατάστατο. Λίγο ότι, ναι, δεν μου αρέσει πολύ το μέσα φανελάκι. Η γυαλάδα επίσης. Και προτιμώ τη Βασιλική που είχα τις προηγούμενες μέρες με τους πιο όγκου στα σακάκια. Μου αρέσει εκείνη η Βασιλική. Περισσότερο. Σου πάει πιο πολύ δηλαδή αυτό. Εντάξει, ξέρεις πάμε το λυσάξω στη βάτα ρε παιδί μου. Καλά κάνεις. Γι' αυτό. Και εγώ έτσι θα σκεφτόμουν. Είχα βάτες. Ναι. Και εγώ έτσι θα σκεφτόμουν. Δεν μου ήταν κάτι να βάλω μια παραμάνα από μέσα να βάλω τη βάτα. Απλά σκέφτηκα να το κάνω συνέχεια επειδή
να δοκίμαζα και αυτό. Όχι ότι δεν το σκέφτηκα. Απλά σε προτιμώ. Ναι. Στα πιο power looks. Ναι. Αυτό. Οκ. Okay. 2,4. Ναι, πώς φαίνεται. Μια χαρά. Μια χαρά. Μέσος όρος καλός. Πάμε μπροστά στους κριτές.